Μαθητές λυκείου από 8 σχολεία της Ελλάδας σε ρόλο ευρωβουλευτή συζητούν για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων. Καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πλαίσιο της προσωμείωσης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. 200 μαθητές συγκροτούν 8 επιτροπές, μία από κάθε σχολείο που συμμετέχει. Η κάθε μια προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές, με στόχο να προκύψουν 8 νομοσχέδια που δίνουν λύσεις σε φλέγοντα ζητήματα. Τα παιδιά χωρίζονται σε επιτροπές, καταλήγουν σε κάποια ψηφίσματα, ακριβώς ακολουθούν την συνεδρίαση της Ολομέλειας. Πιστεύω ότι είναι σαν πρόκληση για το κάθε παιδί να γνωρίσει άλλους συνομιλίκους του που ασχολούνται πολύ πάνω σε επίμαχα ζητήματα. Από αυτό επωφελούμαστε πάρα πολύ και εμείς τα παιδιά και οι καθηγητές και πιστεύω ότι είναι μια αρχή για κάτι καινούριο που έρχεται και μαθαίνουμε κυρίως από αυτό. Η εκδήλωση γίνεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έλεγα ότι ένα από αυτά τα οποία περιμένω να δω κι εγώ είναι να μιλήσουν, να γνωρίσουν όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να συμβάλλουν με τις ιδέες τους σε μια νέα Ευρώπη, με δημοκρατία, με πολιτισμό, με αλληλεγγύη πρωτίστως. Οι ασκήσεις προσομοίωσης γενικώς, αλλά την Ελλάδα, με πρωτοβουλία των σχολείων, πολλές φορές και της δημοτικής εκπαίδευσης, είναι μια άσκηση δημοκρατίας. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στον τόπο μας είναι η πολιτιακή παιδεία. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μέσα στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, πολλοί από τους συμπολίτες μας δυστυχώς στρέφουν τις ελπίδες τους σε εγκληματικές οργανώσεις. Άρα χρειαζόμαστε να καταλάβουμε περισσότερο την αξία και τη σημασία της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν καθηγητές και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.